αδελφοί μου, με τη χάρη του Χριστού. Είμαστε στην... συνεχίζουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππισίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο και δέκα εδάφιο. Σελίδες 1041. Σελίδες 1041, δέλτα, τέταρτο κεφάλαιο και δέκα εδάφιο. «Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσα την υπέρ εμού φροντίδα, περί την οποίαν και φροντίζετε πλην δεν είχετε ευκαιρία. Ουχή ότι λέγω τούτο διότι στερούμε, επειδή εγώ έμαθω να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνουμε, εξεύρω και να περισσεύουμε. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζουμε και να πεινώ και να περισσεύουμε και να υστερούμε. Τα πάντα δύναμε, δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πλην καλώς επράξατε γενόμενοι συγκοινωνεί στη θλίψη μου. Εξεύρετε δε και εις Φιλιππίσι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου, ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδε μία εκκλησία συνεκοινώνησε με τεμού περιδόσεως και λήψεως ημίς εις μόνη. Διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ κηδείς μη επέμψατε στη χρία μου. Ουχή ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ τον καρπόν, τον πλεονάζοντα εις λογαριασμόν σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι, εν επλήστην δεχθείς παρά το Επαφροδίτου τα σταλέντα από σας, ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτήν, ευάρεστον εις το Θεόν. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρίαν σας, κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη, δια Ιησού Χριστού. Εις δε τον Θεόν και Πατέρα, ημών, έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ασπάστητε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού, σας ασπάζονται οι μετεμού αδελφοί, σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε η εκ της οικίας του Κέσαρος. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών, αμήν. Αφού ο Απόστολος Παύλος λοιπόν περιέγραψε στην Εκκλησία των Φιλιππισίων με την επιστολή του αυτή πώς οι χριστιανοί να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, τις μέρημνες που δημιουργούν μέσα στην καρδιά τους ανησυχία, φόβο, αγωνία, ταραχή, λέγοντας, επαναλαμβάνω, να γνωρίζουν όλα τα ζητήματά τους, όλα αυτά που τους απασχολούν, όλα όσα τους απασχολούν, με τευχαριστίας να τα γνωρίζουν στο Θεό και να δέονται και να προσεύχονται υπέρ αυτών, γνωρίζοντες ότι μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει και να ενεργήσει στις καταστάσεις που μας ταλαιπωρούν, που μας δημιουργούν θλίψη, πόνο, αγωνία. Μόνο ο Θεός, αν ενεργήσει, ο άνθρωπος θα ελευθερωθεί. Όμως, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό, πρέπει να έχει τακτοποιήσει, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, πλήρως τη σχέση του με το Θεό, εν το ονόματι του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Και η σχέση μας με το Θεό τακτοποιείται πρώτον αφού μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε και επιστρέψουμε από όλες μας τις αμαρτίες στον Κύριο, εξομολογούμενοι δηλαδή και παρετούμενοι από τα λάθη μας, ώστε να ζητήσουμε από το Θεό συγχώρεση και άφεση αμαρτιών, να φύγει το εμπόδιο που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και σε μας, ώστε η σχέση μας να είναι αληθινή, για να μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό, ώστε και ο Θεός να πλησιάσει εμάς. Όμως, για να μας συγχωρήσει ο Θεός στις αμαρτίες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι πρώτα να συγχωρήσουμε και εμείς εξ όλης της καρδιάς μας τα πτέσματα όλων των αδελφών που έχουν κάτι εναντίον μας ή έχουμε εμείς κάτι εναντίον τους. Δηλαδή πρώτα διορθώνουμε τις σχέσεις μας με τα αδέλφια μας, καθώς τους συγχωρούμε και προσευχόμαστε ο Θεός να τους ευλογήσει ή δυνατόν πιο πολύ από μας,
Και όταν τακτοποιηθούμε στις σχέσεις μας κάνοντας αποκατάσταση, γιατί? Γιατί πάσα αδικία είναι αμαρτία. Και αν δεν συγχωρούμε, δένουμε, φυλακίζουμε. Και αν φυλακίζουμε, αναγκάζουμε το Θεό να επεμβαίνει, και μάλιστα με επώδυνο τρόπο, ακόμη και με βασανιστές, για να ελευθερώσει αυτόν τον οποίον έχουμε φυλακίσει, με το να μην τον συγχωρούμε, για να είναι ελεύθερος, γιατί αυτός δεν φταίει, αυτός ζητάει συγγνώμη. Αλλά εμείς πρέπει να το συγχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, για να μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό, ώστε και ο Θεός να μας πλησιάσει, είναι απαραίτητο να συγχωρούμε εξ όλης της καρδιάς μας, για να μην γίνουν χειρότερα πράγματα σε μας. Και όταν συγχωρούμε και ο Θεός άφθονα μας συγχωρεί, και τότε επεμβαίνει εν Χριστώ Ιησού και φυλάει την καρδιά μας από σκέψεις ταραχής, αγωνίας και ταλαιπωρίας, και το μυαλό μας από αποφάσεις λανθασμένες. Στη συνέχεια δε υπάρχει ένας καλός αγώνας, τον οποίο πρέπει να αρχίσουμε και να συνεχίσουμε. Τι σκεφτόμαστε, τι συλλογιζόμεθα? Εάν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε με αρνητικές πάλι σκέψεις, τότε ξανά έρχονται οι μέρημνες και φεύγει η παρουσία του Θεού. Αν όμως σκεφτόμαστε όσα είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, την αρετή και τον έπαινο, τότε μπορούμε να πράττουμε και το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, γιατί παίρνουμε, βρίσκουμε χάρη και έλεος από το Θεό. Και το αποτέλεσμα από εδώ και πέρα έχει σημασία πια να ξέρουμε, όχι τι κάνουμε εμείς, το είδαμε τι κάνουμε, τι κάνει ο Θεός τώρα σε μας, πως θα ενεργήσει ο Θεός σε μας. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός της ειρήνης πλέον που είναι μαζί μας, είναι να μας αγιάζει ολοκλήρως. Είναι απαραίτητο για να μπορούν να λυθούν τα προβλήματά μας ολοκλήρως, και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Δηλαδή μας απαλλάσσει, όχι μόνο από τις αμαρτίες μας που μας συγχωρεί, αλλά μας απαλλάσσει και από οτιδήποτε δεν είναι ο απόλυτος αγιασμός στο σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Επεμβαίνει δηλαδή εξ ολοκλήρου στη ζωή μας. Και όταν μας αγιάσει ολοκλήρως ο Θεός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, με τον τρόπο που Αυτός ξέρει, με το Λόγο Του, που επεμβαίνει και εξηγεί και διερμηνεύει, με το Πνεύμα Του το Άγιο, που μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει, μας οδηγεί, με τις περιστάσεις στη ζωή μας, με την κοινωνία μεταλλήλων, με την προσευχή. Όταν λοιπόν επέμβει ο Θεός στη ζωή μας, τότε συμβαίνει ένα μεγάλο θαύμα που θέλω να το διαβάσουμε μαζί στη σελίδα 1069. Είναι από το Ιώτα Γάμα προς Εβραίους, επιστολή, το 20 εδάφιο. Είναι το μεγάλο θαύμα που κάνει στη συνέχεια ο Θεός της ειρήνης στη ζωή μας, και μάλιστα με απόλυτο τρόπο. Λέγει λοιπόν ο Θεός: ο δε Θεός της ειρήνης που είναι μαζί σας, που σας έχει αγιάσει, πάω 21 κατευθείαν, ήθε να σας κάνει τελείως, να σας καταρτήσει, λέει το κείμενο, να σας διδάξει και να σας καταρτήσει σε όλα τα έργα τα αγαθά που έρχονται μπροστά σας, για να περπατήσετε σε αυτά, ώστε να έχετε τη δυνατότητα, την ικανότητα, τη δύναμη να εκτελείτε μόνο το θέλημα αυτού. Και μάλιστα όχι με τη δική σας δύναμη, αλλά καθώς ενεργεί μέσα σας το θέλην και το ενεργήν, και πιο σωστά το ευάριστον ενώπιον του Θεού, ενώπιον αυτού, δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν, όταν μας αγιάσει ολοκλήρως, αφού έχει φυλάξει την καρδιά μας και τις αποφάσεις μας, τις σκέψεις μας,
τότε επεμβαίνει στο θέλην και στο ενεργήν μας. Επεμβαίνει δηλαδή να θέλουμε το θέλημά του και να μπορούμε να κάνουμε το θέλημά του. Πώς? Πρώτον, καταρτίζοντάς μας. Ποιο είναι το θέλημά του? Καταρτίζοντάς μας σε κάθε έργο αγαθό, ποιο είναι το θέλημά του στο οποίο θέλει στην προκειμένη περίπτωση να περπατήσουμε, και ταυτόχρονα μας δίνει και τη δύναμη να περπατάμε. Και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Είναι μοναδικό. Λέει ο Λόγος του Θεού: «Ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως πλέον θα συντρίψει το σατανά κάτω από τα πόδια σας». Γιατί ο σατανάς είναι αυτός που μπερδεύει τον άνθρωπο, που χάνει την πίστη του, χάνει τον αγιασμό του, χάνει τη σχέση του με το Θεό, και τον μπερδεύει και τον βάζει να περπατάει σε δρόμους σκοτεινούς και δρόμους που δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, οδηγούν σε αδιέξοδο. Ποιος θα μας βγάλει από το αδιέξοδο? Μόνο ο Θεός της ειρήνης. Μόνο η ειρήνη του Θεού. Και ο άνθρωπος τότε είναι ελεύθερος. Μόνο όταν βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στη ζωή μας, ο άνθρωπος απολαμβάνει την ελευθερία, την παρουσία, τη χάρη και την αποστολή που ο Θεός του δίνει. Όταν υπάρχει ταραχή για οποιοδήποτε λόγο, η πορεία μας θα είναι σε αδιέξοδο. Θα καταλήξει σε αδιέξοδο. Και είναι εύκολο, πολύ εύκολο, αδελφοί αγαπητοί, να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδα και τις ταλαιπωρίες, ακόμη και τις φυλακίσεις και τους βασανιστές. Πολύ εύκολο. Μόνο να παρατηρήσουμε το Λόγο του Θεού, να υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού, να εξητήσουμε να μας καταρτίζει ο Θεός για να περπατάμε ακριβώς το δικό του θέλημα. Δεν επιτρέπεται στο χριστιανό, είμαι απόλυτος αυτό, αλλά θα το καταλάβετε γιατί, δεν επιτρέπεται στο χριστιανό να ζει και να υπάρχει ταραχή και αγωνία στη ψυχή του. Γιατί? Γιατί δεν θα του γίνεται καλό. Η συνέχεια δεν θα είναι καλή. Δεν επιτρέπεται να κοιμάσαι με ταραχή. Δεν επιτρέπεται να κοιμάσαι με φόβο. Δεν επιτρέπεται να ζεις με αγωνία. Όταν ο Θεός της ειρήνης μπορεί να μετατρέψει τα πάντα και να σε οδηγήσει από ευλογία σε ευλογία, με τα βήματα, περπατώντας ακριβώς τα βήματα του Χριστού. Και αυτό έχει σημασία, αδερφοί, ότι το γράφει, σχεδόν τελειώνοντας, ο Απόστολος Παύλος σε μία εκκλησία που διακρίνεται για τον αγιασμό της, για την ορθοτόμησή της, για την καθαρότητά της και για την καρποφορία της. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος που μπορεί να δημιουργηθεί στην καρδιά και στη ζωή του ανθρώπου είναι μεγάλος, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ποιος είναι ο κίνδυνος? Συγγνώμη, της ταραχής, της αγωνίας, του φόβου. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κάνει το Θεό να επέμβει σε απόλυτη ευλογία, εκτός να περπατήσεις ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, και τελειώνοντας, μιλάει για ένα ζήτημα που είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι εάν της αγαπά τον κόσμο και τα εν το κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Πολύ σοβαρό μήνυμα. Εάν αγαπάς τον κόσμο και τα εν το κόσμο, αποκλείεται η αγάπη του Θεού να σε καλύπτει. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένας άλλος νόμος, αυτός είναι νόμος πνευματικός, απαράβατος, και τον ξαναλέω. Όποιος αγαπάει τον κόσμο και τα του κόσμου,
αποκλείεται η αγάπη του Θεού να είναι πάνω του. Αποκλείεται. Και ποια είναι τα του κόσμου και, και ποια είναι η αγάπη του κόσμου, φαίνεται από το ντύσιμο, από τις επιθυμίες και από τις σκέψεις και τις αποφάσεις. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα, όχι να καταλάβει ο ένας τον άλλον, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, και να καταλάβω και να με καταλάβεις, τι θα γίνει. Το πολύ πολύ να με κρίνεις και να σε κατακρίνω και να βρεθούμε και ένοχοι ενώπιον του Θεού. Εκείνο που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε τον εαυτό μας. Γιατί είναι πολύ σοβαρό να μην μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση η αγάπη του Θεού Πατρός απάνω μας να μας καλύπτει. Εάν αγαπάμε τον κόσμο και τα του κόσμου. Και ξαναλέω, μπορώ εγώ να διακρίνω μόνο για τον εαυτό μου, άντε και για τους άλλους, από τις επιθυμίες της σαρκός, από το ντύσιμο, από τη συμπεριφορά, αλλά μόνο τον εαυτό μου μπορώ να τον διακρίνω από αυτά που θέλω. Τι θέλω? Θέλω τη δόξα του κόσμου, τις χαρές του κόσμου, θέλω τις προσφορές της Βαβυλώνος, και από τις σκέψεις και τις αποφάσεις. Τι αποφάσεις παίρνω στη ζωή μου? Τι σκέψεις κάνω? Ποια γνώμη έχω? Εάν η γνώμη μου οδηγεί στα του κόσμου και στον κόσμο, αν είμαι φίλος του κόσμου, τότε εχθρός του Θεού καθίσταμαι. Η αγάπη του Θεού Πατρός δεν είναι πάνω μου. Όμως, όπως υπάρχει αυτός ο πνευματικός νόμος με τον οποίο δεν θα ασχοληθούμε, σε ποιους δεν είναι η αγάπη του Θεού Πατρός? Σε αυτούς που αγαπάνε τον κόσμο και είναι φίλοι του κόσμου, καθίστανται εχθροί του Θεού. Εκείνο επίσης που είναι πνευματικός νόμος πολύ σοβαρός είναι σε ποιους ιδιαιτέρως είναι απάνω η αγάπη του Θεού Πατρός. Πολύ σοβαρό. Να κάνω κάτι, δηλαδή προηγούμενα, που να μην φεύγω από την αγάπη του Θεού Πατρός, να μην τη διώχνω και να μην φεύγω, αλλά να κάνω και κάτι που να μπαίνω όλο και πιο κοντά και πιο βαθιά στην αγάπη του Θεού Πατρός και όλο πιο πολύ να έρχεται στη ζωή μου και να μεγαλύπτει η αγάπη του Θεού Πατρός. Και ο πνευματικός αυτός νόμος, το μεγάλο αυτό μυστικό, είναι ο ηλαρός δότης. Όχι ο δότης, ο ηλαρός δότης. Όχι ο ηλαρός, όχι ο χαρούμενος άνθρωπος. Βεβαίως, η δύναμή μας είναι του Κυρίου χαρά, αλλά μιλάει για κάποιο συνδυασμό. Να χαίρεσαι όταν δίνεις, να δίνεις με χαρά πάντοτε, ό,τι και αν δίνεις. Προσφορά σου να είναι πραγματικά προσφορά υπηρεσίας και πλήρης η προσφορά σου, πλήρης. Η σκέψη μας να είναι όχι να πάρουμε, χαθήκαμε. Η σκέψη μας είναι να είναι να δώσουμε. Να δώσουμε αγάπη, να δώσουμε προσευχή, να ενισχύσουμε, να αυξήσουμε την πίστη. Να καλύπτουμε τις ανάγκες που έχει ο αδελφός μας, όποιες και να είναι. Μπορεί να είναι φυσικές, μπορεί να είναι ψυχικές, συναισθηματικές, μπορεί να είναι πνευματικές. Τον αδελφό μας τον παρατηρούμε όχι για να τον κρίνουμε, αλλά για να του προσφέρουμε. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Ο Χριστός όταν σε πλησιάζει και λέει «Ο μισθός μου είναι μετεμού, έρχομαι για να σου δώσω». Ποτέ δεν έρχεται ο Θεός να μας πει «Έρχομαι για να σου πάρω». Ποτέ. Πάντοτε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου έρχεται να δώσει δώρα. Έρχεται να καλύψει. Έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη οποιασδήποτε κατάστασης, περίστασης, στιγμής υπάρχει στη ζωή
του χριστιανού, της οικογένειάς του και της Εκκλησίας. Ακριβώς έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς να καλύπτουμε με προσευχή, με αποκάλυψη, με φανέρωση, με γνώση, να καλύπτουμε τις ανάγκες της οικογένειάς μας, φυσικές, πνευματικές, ψυχικές, συναισθηματικές. Μπορεί να αφήνεις τη γυναίκα σου δυστυχισμένη, να την ταλαιπωρείς, αγωνίζεσαι, να την κάνεις ευτυχισμένη, αλλά το ίδιο και ο άντρας. Δεν μπορεί τη γυναίκα σου να θέλει να ζευγάρει παπούτσια και να της λες δεν σου παίρνω. Να φας ό,τι μπορείς, να κάνεις ό,τι μπορείς, πόσο στο ζητάει. Ό,τι μπορείς, αλλά ό,τι μπορείς. Έπειτα ο αδελφός σου. Δεν μπορεί να πεινάει, λέει, ο αδελφός σου και αν του λες ο Κύριος να σε ευλογήσει. Τι θα πει ο Κύριος να σε ευλογήσει? Ο Κύριος έβαλε σένα να τον ευλογήσεις, δηλαδή να τον ευλογήσει ο Θεός. Ακού ο Κύριος να σε ευλογήσει, κάνω ότι θες κόψει το κεφάλι σου. Δεν είναι έτσι ο χριστιανός. Και το βλέπεις τον άλλον, είναι αδύναμος. Χάσει την πίστη του. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Απέκαμε. Θα του πεις προχώρα και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Όχι, σταθείς δίπλα του. Θα βάλεις πλάτη. Αλλιώς δεν είναι χριστιανική νοοτροπία και δεν υπάρχει και η αγάπη του Θεού Πατρός επάνω σου. Να την κερδίσουμε την αγάπη του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι ο αδελφός μας είναι παιδί του. Παιδί του. Δεν τον χωνεύω. Τι θα πει δεν τον χωνεύεις? Το παιδί του Θεού δεν χωνεύεις. Το Θεό δεν χωνεύεις τότε. Καλά να πάθει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι δεν είναι χριστιανική νοοτροπία? Το Ευαγγέλιο μας διδάσκει το λόγο του. Μας φανερώνει τη διδασκαλία του, αλλά και την νοοτροπία του. Πιανού του Θεού, το λόγο του Θεού, τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά και την νοοτροπία που έχει. Πρέπει να του μοιάζουμε. Μιμητέ του Θεού γίνεστε, λέει ο Κύριος μας, και περιπατείτε εν αγάπη. Ο χριστιανός έχει ενδιαφέρον, και το ενδιαφέρον δεν είναι εικονικό. Το ενδιαφέρον είναι πραγματικό, γιατί ξεχυλίζει από την αγάπη του Θεού που πλημμυρίζει την καρδιά μας. Ο Θεός, αδερφοί, να μας φυλάει, να μην είμαστε σαν τον ιερέα και σαν τον Λεβίτη που είδαν τον πληκωμένο και αλλάξαν δρόμο. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Το άνθρωποι του Θεού το όνομα έχουν ότι είναι, αλλά δεν είναι. Να είμαστε σαν το καλό Σαμαρίτη που δεν ήταν Ιουδαίος, αλλά στα μάτια του Θεού ήταν χίλιες φορές καλύτερος από τον Ιουδαίο. Γιατί η καρδιά του είχε αγάπη και σπλάχνα να υπηρετήσει, και μάλιστα πλήρως. Όχι μόνο σταμάτησε και έπλυνε την πληγή του με κρασί και έβαλε λάδι να επουλώσει την πληγή, αλλά κατέβηκε και από το ζώο, το φόρτωσε στο ζώο του, τον οδήγησε, έφυγε από το δρόμο του, παράτησε τις δουλειές του. Ο Λεβίτης και ο ιερέας είχαν πολλές δουλειές να κάνουν. Παράτησε τη δουλειά του, το δρόμο του, και πήγε στο πανδοχείο, και εκεί στο πανδοχείο δεν τον πέταξε και έφυγε. Πήγε στον πανδοχείο, τον άφησε, στάθηκε δίπλα του, τον υπηρέτησε όλη τη νύχτα. Ξέρεις, θα πει να ξενυχτήσεις με έναν άγνωστο που ο Θεός όμως σου φέρε μπροστά σου. Και όταν ξημέρωσε, φώναξε τον πανδοχέα που μπορούσε να συνεχίσει και του λέει πάρε 2 δινάρια, ό,τι
χρειαστείς να ξοδέψεις, ξόδεψέ τα και εγώ θα ξανάρθω να δω πώς πάει και αν ξοδέψεις κάτι παραπάνω, εγώ θα σου το αποδώσω. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστιανός. Και πώς φαίνεται αυτό? Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει στους Φιλιππησίους: «Χάρηκα εν Κυρίω πολύ». Χάρηκα με, στην παρουσία του Θεού πολύ, γιατί με θυμηθήκατε όπως στην αρχή. Στην αρχή όταν ήσασταν στη Μακεδονία εσείς και εγώ στη Μακεδονία και βρέθηκα σε ανάγκες, εσείς με βοηθήσατε και μια και δύο φορές. Μετά έφυγα και δεν μπορούσατε. Αλλά δεν με ξεχάσατε, δεν είπατε δεν μπορώ τι να κάνω. Βρήκατε τρόπο. Στείλατε τον Επαφρόδητο με όλα όσα εσείς μπορούσατε για να με βοηθήσετε και ο Επαφρόδητος πιστός στάθηκε κοντά μου και εγώ χάρηκα πολύ εν Κύριο. Ευχαρίστησα το Θεό για σας. Δόξασα το Θεό για σας. Και συνεχίζει. Δεν είναι το ζήτημα εάν εγώ μπορούσα και χωρίς αυτά. Μπορούσα και χωρίς αυτά. Και αυτό αδελφοί να το καταλάβουμε λίγο, να το συνειδητοποιήσουμε. Εάν εσύ δεν βοηθήσεις τον αδελφό σου, ο αδελφός σου δεν χαθεί, ούτε θα πεθάνει. Εσύ θα χάσεις την ευκαιρία της ευλογίας μέσα από σκέψεις, τσιγκουνιές, ταλαιπωρίες, ενώ ο Θεός θα βρει τρόπο να κάνει το έργο του. Μας δίνει με το να μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός να ελεούμε, μας δίνει την ευκαιρία να δανείζουμε τον Κύριο. Ο ελεών των αδελφών αυτού δανείζει τον Κύριο. Και όταν δανείζει τον Κύριο, το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο. Είναι η καλύτερη τράπεζα που μπορείς να καταθέσεις την ψυχή σου. Όχι μόνο τα λεφτά σου. Βεβαίως και τα οικονομικά είναι μία πολύ σοβαρή βοήθεια. Αλλά δεν είναι το άπαν. Πιο σημαντικό είναι, εάν δεν έχεις να βοηθήσεις με αυτόν τον τρόπο, να βοηθήσεις με αυτόν που μπορείς. Δηλαδή με προσευχή, με παρηγοριά, με ενίσχυση, με στήριξη. Και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί και λέει: το θέμα δεν είμαι εγώ που με βοηθάτε. Για σας το λέω. Γιατί δεν ζητώ τον καρπό τον πλεονάζοντα για μένα, τον καρπό σας τον πλεονάζοντα για μένα, ζητώ τον καρπό σας τον πλεονάζοντα για λογαριασμό σας. Δίδοντας σε μένα, στην πραγματικότητα καταθέτεται στην τράπεζα του ουρανού, στο δικό σας λογαριασμό. Και από εκεί έχετε να λαμβάνετε. Δεν μπορώ εγώ να σας τα επιστρέψω. Αλλά ο Θεός μπορεί να εκπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο αυτού εν δόξη. Όταν δηλαδή προσφέρεις, και επαναλαμβάνω, μην πάει το μυαλό μας μόνο στις οικονομικές προσφορές που είναι και αυτές μέσα, στην ελεημοσύνη, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Προσευχή, θυσία, επίσκεψη, παρηγοριά, ενίσχυση, στήριξη, ελπίδα. Οποιαδήποτε προσφορά, ό,τι και να προσφέρεις στον αδελφό σου με αγάπη, είναι
κατάθεσή σου στον ουρανό. Γιατί θα έρθει ο Κύριος κάποια στιγμή να σου αποδώσει το μισθό σου κατά τα έργα τα οποία έπραξες. Και ποια είναι τα έργα? Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε. Ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε. Στη φυλακή ήμουν και ήρθατε προς με. Δεν λέει πουθενά μου δώσατε λεφτά. Αλλά έχετε τόσα πολλά να κάνετε εις λογαριασμών σας που είναι κρίμα να μην τα κάνετε. Χάνετε. Εσείς χάνετε. Και ξαναλέω, φροντίζουμε πρώτα τους οικείους μας, τους συγγενείς μας. Μπορείς να αφήνεις το παιδί σου να πεινάει και να λες θα τα δώσω στους άλλους, και στους άλλους και στο παιδί σου. Δεν μπορείς να αφήσεις τη γυναίκα σου να ταλαιπωρείται και το χειρότερο απ' όλα και να απολαμβάνεις μόνο εσύ. Αλλά δεν είναι μόνο η οικογένειά σου, είναι και η οικογένεια των άλλων, των αδελφών σου. Βλέπεις μια οικογένεια που δυστυχεί. Βλέπεις μια οικογένεια που είναι τσακωμένη. Βλέπεις μια οικογένεια που είναι ταλαιπωρημένη. Που ένας ταλαιπωρεί τον άλλον. Που οι γονείς ταλαιπωρούν τα παιδιά και τα παιδιά τους γονείς. Τι κάνεις? Μην πεις δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορείς. Πολλά μπορείς να κάνεις. Τα περισσότερα μπορείς να κάνεις. Να νηστέψεις και να προσεύχεσαι για αυτή την οικογένεια. Να νηστέψεις και να προσεύχεσαι για αυτούς τους αδελφούς. Να ζητάς από το Θεό να γίνει μέρημνά σου. Να γίνει ζήτημά σου. Τι είπαμε προηγούμενα, πάσαν την μέρημναν για όλα τα ζητήματα τα γνωρίζει το Θεό. Να το κάνεις δικό σου ζήτημα. Και θα το κάνεις δικό σου ζήτημα μόνο αν η καρδιά σου έχει αγάπη. Αλλιώς είναι προβλήματα των άλλων. Τώρα έχω τόσα με τον εαυτό μου, τους άλλους θα κοιτάω. Εγώ το έχω πει και σας το ξαναλέω. Πρώτα τους άλλους θα κοιτάμε για να κοιτάει ο Θεός τον εαυτό μας. Ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά δοκιμάστε να δείτε πόσο αληθινό είναι. Πρώτα τους άλλους. Και δεν είναι να λύσεις το πρόβλημα με την εξυπνάδα σου, με την διαλεκτική σου, με τη διαλογή. Ζημιές θα κάνεις. Με τη συζήτησή σου, ζημιές θα κάνεις. Με την προσευχή σου, με την νηστεία σου, με την αγάπη σου, με τη φώτιση και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αν πας να βοηθήσεις με λόγια, τότε εκεί υπάρχει κρίσης, κατάκρισης. Αν πας να βοηθήσεις με προσευχή, υπάρχει βοήθεια Θεού. Όσες φορές έχω προσπαθήσει με τα λόγια, έχω αποτύχει. Ποτέ δεν έχεις πετύχει κάτι καλό. Μόνο με τα λόγια ποτέ. Αν έχω προηγηθεί προσευχή και μάλιστα χωρίς λόγια πάντοτε. Αρκεί να θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις. Όχι να θέλεις να κάνουν οι άλλοι αυτό που νομίζεις. Να θέλεις να κάνει ο Θεός αυτό που θέλει. Και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους εδώ δείχνει, αδελφοί αγαπητοί, μία διάσταση φοβερή, περιδόσεως και λείψεως, όπως λέει. Υπάρχει ελεημοσύνη στα μάτια του Θεού, πιο σωστά υπάρχει δόσης, προσφορά στα μάτια του Θεού, που ο Θεός την αποκαλεί ελεημοσύνη.
και υπάρχει δόσεις και προσφορά που στα μάτια του Θεού ο Θεός την αποκαλεί πλεονεξία. Ποια είναι η διαφορά? Λέει, ώστε να είναι έτοιμη η προσφορά σας ούτως ως ελεημοσύνη και ουχή ως πλεονεξία. Δηλαδή αυτό που δίνεται, μην το δει ο Θεός σαν πλεονεξία, γιατί η πλεονεξία έχει πολύ κακά αποτελέσματα. Είναι η μήτυρα πάντων των κακών. Για σκέψου να δίνεις, φοβερή παγίδα, και ο Θεός να το βλέπει σαν πλεονεξία. Κοιτάξτε διαστάσεις που δίνει ο Θεός περί δόσεως και λήψεως. Και ο άλλος να δίνει και ο Θεός να το θεωρεί ελεημοσύνη. Και ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι η προαίρεση. Και μάλιστα μιλάει ο σπύρον σπέρνει. Με φιδωλία θα θερήσει, και ο σπύρον με αυθονία θα θερήσει. Όταν δίνεις, μη δίνεις με τσιγκουκιά, να το διαβάσουμε όλο. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδιάς του, όχι με λύπη εξ ανάγκης, γιατί τον ηλαρών δότη αγαπά ο Θεός, ο πνευματικός νόμος. Δίνω εξ ανάγκης. Δίνω και το χέρι μου τρέμει. Λυπάμαι ρε παιδί μου, το δώσω τώρα, να δώσω. Αυτό στα μάτια του Θεού είναι πλεονεξία. Και η πλεονεξία έχει κακά αποτελέσματα. Πολύ κακά αποτελέσματα. Κακές συνέπειες. Ο Θεός δηλαδή τι βλέπει? Την προαίρεση της καρδιάς. Την πρόθεση της καρδιάς. Προσεύχομαι με χαρά για τον αδερφό μου. Όχι να προσευχηθώ μπας και βάλουν μυαλό και δεν βάζουν και δεν με αφήνουν και να κοιμηθώ το βράδυ και πρέπει να προσεύχομαι. Με χαρά. Γιατί? Γιατί με χαρά? Ακούτε τι λέει. Η διακονία της υπαρησίας ταύτης, δηλαδή της προσφοράς, όχι μόνο προσαναπληρεί τα στερήσεις των Αγίων, δεν είναι μόνο ότι με το να προσφέρεις καλύπτεις τις στερήσεις, τις ανάγκες των Αγίων, αλλά πολύ περισσότερο περισσεύει δια πολλών ευχαριστειών. Το ξαναδιαβάζω. Περισσεύει δια πολλών ευχαριστειών προς τον Θεό και δια της υπερημών εσάς δεήσεως, η οποία ήτινε σας επιποθούσι δια την προς εσάς υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού. Δηλαδή όταν προσφέρεις με χαρά, ο άλλος το καταλαβαίνει, ο Θεός του το φανερώνει και είναι ευγνώμων. Κάμει στον άλλον να σ' αγαπήσει. Σκεφτόμουνα αυτός ο τραυματισμένος ποιον θα αγαπούσε σε όλη του τη ζωή πραγματικά με την καρδιά του? Το Σαμαρίτη. Αυτόν θα αγαπούσε. Μη μου πείτε ότι θα αγαπούσε το Λεβίτη. Θα τον έβλεπε και θα έκανε έτσι. Μη μου πείτε ότι θα αγαπούσε τον ιερέα. Αλλά ποιον θα αγαπούσε? Τον Σαμαρίτη, ακόμη τον ξενοδόχο, τον Παδοχέα, γιατί αυτός που το φρόντισε. Τον ίδιο μισθό παίρνει και ο Παδοχέας. Τον ίδιο μισθό παίρνει και ο Σαμαρίτης. Γιατί ό,τι κάνουν το κάνουν με χαρά. Δεν είναι λοιπόν μόνο όταν προσφέρεις με την καρδιά σου ότι βοηθάς και καλύπτεις τις ανάγκες των αδελφών σου, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι γεμίζεις την καρδιά τους με αγάπη, τους κάνεις να αγαπάνε εσένα και την Εκκλησία,
προσεύχονται με ευγνωμοσύνη στο Θεό και δοξάζουν το Θεό για σένα, και προσεύχονται και δοξάζουν το Θεό για σένα, δηλαδή εξαιτία σου αλλά και υπέρ σου. Είναι πολλαπλό το καλό. Κάνεις τον άλλον να σ' αγαπάει. Κάνεις τον άλλον να δοξάζει το Θεό για σένα. Κάνεις τον άλλον να δοξάζει πραγματικά το Θεό για τις ενεργίες του. Και κάνεις τον άλλον να προσεύχεται υπέρ σου. Πόσα καλά. Αλλά επαναλαμβάνω, το καλύτερο απ' όλα όμως που κερδίζεις είναι να σ' αγαπάει ο Θεός. Έχει λόγους να σ' αγαπάει ο Θεός. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει ο σημαντικός? Είσαι χρήσιμος στο έργο του. Κάνεις αυτό που θα έκανε αυτός. Κάνεις αυτό που θα έκανε ο Χριστός. Αλλά έχεις και αποτελέσματα, όχι μόνο πνευματικά θαύμαστα, γιατί αυτά είναι αποτελέσματα πνευματικά θαύμαστα, να σε αγαπάνε. Και μάλιστα, ποιον αγάπαγε ο τραυματισμένος? Το Σαμαρίτη. Που δεν τον αγάπαγε ποτέ. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να αγαθοποιείτε αυτούς που σας κακοποιούνε. Να ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται. Να προσεύχεστε υπέρ αυτών που σας εχθρεύονται. Γιατί? Γιατί αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας και αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρη να σας χρεωστεί ο Θεός? Τι σας χρωστάει ο Θεός? Και οι Φαρισαίοι και οι υποκριτές αγαπάνε τους αγαπώντες σας. Η διαφορά σου η μεγάλη, και η διαφορά η μεγάλη ενώπιον του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς είναι όταν αγαθοποιεί αυτούς που τον κακοποιούν. Ποιο είναι το κακό? Μου κάνεις κακό, δεν ασχολούμαι με σένα. Δεν σε θέλω ρε παιδί μου. Με ταλαιπώρησες. Με στενοχώρησες. Με κακοποίησες. Άντε, δεν είναι ότι θέλω το κακό σου. Δεν είναι ότι σε μισώ. Αλλά δεν σε θέλω. Και έρχεται ο Θεός, λέει, ποια χάρη σου χρεωστείτε? Ποια είναι η χάρη που σου χρωστάω? Γιατί να σου χρωστάω χάρη? Και οι αμαρτωλοί αγαπάνε τους αγαπώντας σου. Γιατί να σου χρωστάω χάρη? Αν όμως αγαθοποιείς τους κακοποιούντας σε, αγαπάς τους μισούντας σε, ευλογείς τους κακολογού, τους καταρωμένους σε, τότε λέει ο Πατέρας, η αγάπη του Θεού είναι πάνω σου. Λέει ο Πατέρας, σου χρωστάω χάρη. Σου χρωστάω. Δεν κάνω χάρη κατά χάρη. Κάνω χάρη σαν χρέος. Δηλαδή, ενώ είμαι χρεός της κατά πάντα στο Θεό, έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ είμαι χρεός της εσένα. Καταλάβατε αδερφοί? Ενώ του χρωστάω τα πάντα του Κυρίου μου. Τη ζωή μου, την ψυχή μου, την οικογένειά μου. Να μην πω την αιώνια ζωή. Τα πάντα του χρωστάω. Έρχεται ο Θεός και μου λέει, επειδή περιδόσεως και λείψεως η προαίρεσή σου είναι αγαθή και η απόφασή σου είναι να ευλογείς τους καταρρωμένους σου, εγώ σε βεβαιώνω ότι ενώ εσύ, πραγματικά η χάρη μου είναι πάνω σου, εγώ σου λέω τώρα ότι σου χρωστάω, με χρεώστη σου χρωστάω να κάνω χάρη στη ζωή σου. Το φαντάζεστε αδερφοί? Κάνουμε χρεώστη το Θεό. Τον κάνουμε να μας χρωστάει. Που του χρωστάμε τα πάντα.
τον κάνουμε να μας λέει «Παιδί μου, σου χρωστάω πολλά». Και όταν χρωστάει ο Θεός πολλά, ξέρετε τι δίνει? Πολύ περισσότερα. Λέει η Γραφή για τον λαρόδότη που αγαπά ο Θεός: «Εσκόρπισεν, εδόκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα». Τι μας χρωστάει, αδερφοί? Χάρη δικαιοσύνης. Αυτό δηλαδή το λογαριάζει ο Θεός εις δικαιοσύνη μας. Μας θεωρεί δίκαιους. Εμένα τον άθλιο, τον ουτιδανό που κάνω λάθη, που τίποτα σωστό δεν κάνω, έρχεται ο Θεός και μου λέει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Ακούτε? «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα που σου δώσα και έχεις, εσύ εστάθεις πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Σε πάρα πολλά θα σε καταστήσω. Γιατί σου χρωστάω χάρη». Μακάρι να καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι σημαίνει «προσφέρω με χαρά». Όχι «προσφέρω εξ ανάγκης», «είμαι λύπη», αυτό είναι κατάρα. Το επαναλαμβάνω και δεν υπερβάλλω, αυτό είναι κατάρα, γιατί λογίζεται πλεονεξία. Βρε παλιό πλεονέκτη, τι δίνεις? Αυτό μας λέει ο Θεός. Τρέμεις που δίνεις? Αγανακτής που δίνεις? Αγανακτής που πρέπει να δώσεις και δεν δίνεις? Παλιό πλεονέκτη? Ενώ όταν ο άνθρωπος με χαρά προσφέρει συγχωρητικότητα, προσευχή, αγάπη σε αυτούς που δεν αξίζουν. Δηλαδή τι κάνει ο άνθρωπος αυτός? Κάνει χάρη στο παιδί του Θεού. Γι' αυτό του χρωστάει ο Θεός χάρη. Γιατί κάνει χάρη εκεί που ο Θεός δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι σε αυτόν παρά μόνο μέσα από σένα. Ο Θεός, αδερφοί, να μας γεμίσει μια τέτοια καρδιά, να μας χαρίσει μια τέτοια καρδιά, είναι το μεγάλο μυστικό του ευλογημένου ανθρώπου, που σκορπίζει, δίνει και όλα αυτά λογαριάζονται εις δικαιοσύνη του. Και λέει «τότε είναι αυτός ο χορηγόν», προσέξτε, «σπόρων εις το σπήροντα και άρτων εις τον εστίοντα». Χορηγεί και τώρα, αλλά εξασφαλίζει και το μέλλον. Δηλαδή σπόρος πήρε, αλλά ο σπόρος που θα σπήρεις θα καρποφορήσει. Δεν θα σπέρνεις και δεν θα θερίζεις. Θα σου δώσω σπόρο να σπείρεις και εγώ θα ευλογήσω τη σπορά σου, θα την αυξήσω και θα θερίσεις. Και θα σου δώσω και υγεία να τρως. Δηλαδή δεν, η χάρη του Θεού είναι κάτι που δεν μπορείς να τη λογαριάσεις ανθρώπινα. Κάνει χάρη τώρα και για όλη σου τη ζωή, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας δίνει το πνεύμα του δώσε, αλλά του δώσε με χαρά, για να απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου σε όλη μας τη ζωή, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, και εν τέλει η ανταμοιβή μας να είναι μισθός πολλής, πλήρης ο μισθός μας εις τους αιώνες των αιωνών. Αμήν.